Ακολουθεί η εκπομπή «Ιατρικό Απόρριτο» με τον Νίκο Ρωσόβουλο. Αγγέλισαν, θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα, τώρα θα πιω νερό. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, είμαι ο Νίκος Ρωσόπουλος και ακούτε την εκπομπή «Ιατρικό Απόρριτο». Μετά από μια μικρή απουσία επιστρέφουμε ξανά κοντά σας με την κυρία Μαγδαλίνη Πιπέκη που είναι διατροφολόγος-διαιτολόγος με θέμα τους τρόπους μείωσης της χοληστερίνης μέσω της διατροφής, μύθοι και αλήθειες. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας για να θέσετε τις ερωτήσεις σας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2313-022-040, στο mail radio@eoelas.org και σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο που μπορείτε να βλέπετε και το αρχείο των εκπομπών. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής όπως πάντα την έχει Στέλλα Χατζηγεωργίου. Σήμερα ο Μίλτος λείπει, συνεχίζει να είναι άρρωστος για την χοληψία. Θα το ευχηθούμε περαστικά. Καλησπέρα κύριε Πιπέκη και ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ πολύ. Πάω κατευθείαν στις ερωτήσεις για να μην χάνουμε χρόνο. Θα ήθελα να μου πείτε γενικά, τι είναι, όταν λέμε διαιτολόγος, διατροφολόγος, τι ακριβώς είναι? Ο διαιτολόγος, διατροφολόγος είναι εκείνος που εφαρμόζοντας την επιστήμη της διατροφής του ανθρώπου βοηθάει το άτομο να κατανοήσει την αλληλεπίδραση της διατροφής με την υγεία. Δηλαδή, επί της ουσίας, εκπαιδεύει το άτομο με στόχο την επίτευξη καλύτερων διατροφικών επιλογών που προασπίζουν την υγεία του και προλαμβάνουν ή αντιμετωπίζουν ασθένειες. Μάλιστα. Τώρα, πώς κάποιος αποφεύγει την εξαπάτηση από κάποιους που ισχυρίζονται ότι μπορεί να δώσουν κάποια δίαιτα ή λένε ότι έχουν κάποιο σεμινάριο? Ποιοι λέγονται ότι είναι διαιτολόγοι, τι σπούδες μπορεί να έχει κάποιος? Ναι, αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην διστάζουμε, να ζητήσουμε το πτυχίο αυτού που έχουμε απέναντί μας. Υποχρεούται να έχει πτυχίο ΑΕΗ ή πτυχίο ΑΤΕΗ διατροφής και διαιτολογίας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας ή άλλο ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Από εκεί και πέρα διάφορες πιστοποιήσεις, η ΕΚ, παρακολούθηση σεμιναρίων ή μεταπτυχιακοί τίτλοι στη διατροφή δεν απονέμουν το δικαίωμα διατροφικής αξιολόγησης ή παρέμβασης στον εκάστοτε κάτοχο. Ο διαιτολόγος, επίσης κάτι που μπορείς να καταλάβεις και να αξιολογήσεις, είναι ότι ένας διαιτολόγος δεν θα σε ζητήσει ποτέ να πραγματοποιήσεις περίεργες ή ακριβές εξετάσεις. Ούτε συνταγογραφή φάρμακα ή συσκευάσματα ή συμπληρώματα διατροφής. Αυτά τα κάνει μόνο ο θεράπων ιατρός. Δεν προωθεί συγκεκριμένες εταιρείες τροφίμων και ούτε κάνει κανενός είδους διαφήμιση. Πείτε μου λίγο, ποιος είναι ο ρόλος και κύριες δραστηριότητες του διαιτολόγου, κύριε Πιπέκη? Οι διαιτολόγοι έχουν άριστη επίγνωση των επιπτώσεων που έχουν διάφορα τρόφιμα στον οργανισμό και κυρίως γνωρίζουν ποιες είναι οι λύσεις στα τυπικά προβλήματα υγείας. Για παράδειγμα, άτομα που είναι παχύσαρκα, που έχουν υψηλή χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, διαβήτη, ακόμα και έγκυες γυναίκες, θυλάζουσες παιδιά, μπορούν να απευθυνθούν στον διαιτολόγο για να τους δώσει μια διατροφή που θα τους βοηθήσει ανάλογα με το τι έχουν. Πείτε μου λίγο, το κόστος που κυμαίνεται όταν κάποιος αποφασίζει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό σαν και εσάς? Δυστυχώς, προς το παρόν δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη του ασθενούς, αν και κάτι τέτοιο θα ήταν σκόπιμο, γιατί τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλά και τη τιμή την καθορίζει μόνο ο διαιτολόγος, σαν ιδιώτης δηλαδή. Υπάρχει κάτι που θεωρείται εσείς απαγορευτικά σχετικά με τη διατροφή από έναν διαιτολόγο? Τι θεωρείτε απαγορευτικό δηλαδή? Ναι. Απαγορευτικό είναι να παρέχει ένα διαιτολόγιο που δεν είναι εξατομικευμένο. Δηλαδή, πολλοί είναι αυτοί που δίνουν ένα διαιτολόγιο κοινό για όλους. Μετά κάτι ηχηρές και γενικευμένες υποσχέσεις, παραδείγματος χάρη χάσετε 5 κιλά σε μια εβδομάδα, ή πολύ περιοριστικού τύπου δίαιτες, δίαιτες αποτοξίνωσης, δίαιτες υγρών, δίαιτες με τροφικής δυσανεξίας, με τεστ, κάποια αυτά έχουν βγει πολύ στη μόδα, σύμφωνα με την ομάδα αίματος ας πούμε, μαγικοί συνδυασμοί τροφίμων. Κάτι τέτοια δεν είναι απαγορευτικά από έναν διαιτολόγο. Τώρα επειδή είπατε συνδυασμοί, ναι, που λένε το ψάρι με το τυρί δεν κάνει. Αλήθεια ή μύθος?
άμα έχει σίδηρο, που έχει σίδηρο το ψάρι, όπως ας πούμε η σαρδέλα, δεν απορροφάται ο σίδηρος, επειδή τρώμε τυρί που έχει ασβέστιο. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται απαγορευτικό. Αλλά εγώ μίλησα πριν για συνδυασμούς τροφίμων μαγικούς. Ας πούμε, άμα τρως όλα τα τρόφιμα ομά, ότι θα δυνατήσεις. Κάτι τέτοιο συνδυασμός. Δεν στέκουν επιστημονικά ακόμα κάτι τέτοιο. Τι πρέπει να περιμένουμε όταν κλείνουμε επίσκεψη σε έναν διαιτολόγο? Κλείνεις επίσκεψη σε έναν διαιτολόγο. Η πρώτη συνάντηση συνήθως κρατάει περίπου 45 λεπτά με μία ώρα. Ο διαιτολόγος θα σε ρωτήσει ποιες είναι οι διατροφικές σου συνήθειες, τι τρως συνήθως, τι δεν μπορείς να φας καθόλου, άμα έχεις κάποιο απαγορευτικό από γιατρό για κάποιο τρόφιμο, είτε τροφική αλλεργία, είτε άμα παίρνεις κάποιο φάρμακο το οποίο δεν κάνει να συνδυαστεί με κάποια τροφή, όλα αυτά τα γράφεις στη λίστα του. Επίσης, άμα υπάρχει κάποιο ιστορικό με κάποια παθολογική κατάσταση, σχετικό με την καρδιά, με το ζάχαρο, όλα αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζει ο διαιτολόγος για να βγάλει το κατάλληλο διαιτολόγιο. Και συνήθως πόσο διαρκεί μια επίσκεψη, όχι μια επίσκεψη, ο κύκλος επισκέψεων, ας πούμε, για να χαθούν τα κιλά που έχουν μπει σαν στόχο? Ναι, αυτό εξαρτάται από την περίπτωση. Συνήθως εκείνοι που πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν και να γίνουν καλά ή να χάσουν βάρος, ένα χρόνο το χρειάζονται, γιατί είναι εκπαίδευση, είναι να μάθεις τον άλλο να ζει διαφορετικά. Μάλιστα. Συνήθως τι ερωτήσεις σου κάνει τον, δηλαδή έρχομαι εγώ στο ιατρείο σας. Mm-hmm. Τι θα περιμένω να με ρωτήσει κάποιος διαιτολόγος? Πρέπει να κάνω κάποια προετοιμασία? Όχι, θα πρέπει να είσαι τελείως ειλικρινής απέναντί του, να του πεις αυτά που έχεις να του πεις, δεν χρειάζεται άγχος, δεν είναι κάτι φοβερό. Αυτά που κάνεις στην καθημερινότητά σου, αυτά θα σε ρωτήσει, να τα μάθει, να τα καταγράψει και άμα πρέπει να τα αλλάξει, να τα αλλάξει. Νομίζω το μεγαλύτερο άγχος είναι το άγχος της ζυγαριάς, παρά το τι θα πούμε. Σίγουρα, ναι, για πολλούς. Και γι' αυτό γίνονται και συχνά ραντεβού, δηλαδή τουλάχιστον 2 φορές το μήνα, για να γίνεται η υπενθύμηση της ύπαρξης της ζυγαριάς και του διαιτολόγου. Τώρα, ήρθε ασθενής. Θέλω να μου πείτε λοιπόν πώς γίνεται ο σχεδιασμός του προγράμματος της διατροφής, κυρία Πιπέκη. Ναι, αφού σημειωθούν οι διατροφικές συνήθειες, μετά συνεργατικά με τον ασθενή, σχεδιάζεις ένα πρόγραμμα διατροφής με βάση τις διατροφικές του ανάγκες. Άμα μετά προτιμάς πιο ελεύθερη προσέγγιση, δηλαδή δεν θέλεις να μπεις σε ένα στάνταρ πρόγραμμα διατροφής που θα σου ορίσει ο διαιτολόγος κάθε μέρα τι θα τρως, μετά μπορεί απλά να σου κάνει κάποιες προτάσεις για το πώς θα βελτιώσεις τη διατροφή σου. Αλλά αν ο στόχος σου είναι η απώλεια κιλών, σίγουρα θα συζητηθεί και πόσα κιλά χρειάζεται να χάσει και πόσο διάστημα θα πάρει για να γίνει αυτό με υγιεινό τρόπο. Γιατί και η απότομη απώλεια βάρους δεν είναι καθόλου σωστή. Τα επόμενα ραντεβού πώς θα συνεχίσουν? Συνεχίζονται. Τα επόμενα ραντεβού εξαρτάται και από τη διάθεση του πελάτη. Γίνεται υπενθύμηση του λόγου συνεργασίας, γίνεται ψυχολογική υποστήριξη στην όλη προσπάθεια του ασθενή και εξακολουθεί να γίνεται συνεχής εκπαίδευση μέχρι να μάθει ο πελάτης από μόνος του να κάνει ένα υγιεινό πλάνο και να έχει καλύτερες διατροφικές επιλογές στη ζωή του. Μάλιστα. Γενικά, αυτοί που έχουμε λίγο παραπάνω κιλάκια, ναι, ας μην φτάσουμε τα όρια της πραχικής αρκείας, θεωρούνται ασθενείς? Ναι, υπάρχει ο δείκτης μάζας σώματος που το κρίνει αυτό. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, πριν να φτάσεις στο όριο της παχυσαρκίας, θεωρείς υπέρβαρος. Όταν έχεις ανέβει από τα φυσιολογικά σου όρια, πας σε υπέρβαρος, μετά έχει την πρώτη βαθμό παχυσαρκία και τη δευτέρου βαθμό παχυσαρκία. Μάλιστα. Δεν ρωτάω σε ποιο βαθμό είμαι. Εντάξει, να μου ξεφύγει. Τι συμβαίνει τώρα αν κάποιος ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα της διατροφής του? Εντάξει, και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι τρώνε συνεχώς και πολλοί προσλαμβάνουν και νέες θερμίδες, όπως έτοιμα σνακ. Μόλις όμως κάποιος αρχίζει να τρώει υγιεινά, νιώθει μια εξαιρετική αίσθηση ευεξίας. Αυτό το πράγμα του κινεί το ενδιαφέρον, βλέπει και τα αποτελέσματα στη ζυγαριά και μετά από μόνος του γίνεται πιο συγκρατημένος. Αλλά το να ξεφύγει κάποιος είναι φυσικά φυσιολογικό ανθρώπινο, και ανθρώπινο. Δεν γίνεται κανείς στη ζωή του να μην φάει γλυκό, να μην φάει πίτσα, να μην φάει τίποτα. Και αυτά επιτρέπονται, αλλά από ένα σημείο και μετά.
πρώτα πρέπει να γίνει σωστή εκπαίδευση, να μάθει για ποιο λόγο τα κάνει αυτά που κάνει ο ασθενής και μετά υπάρχει μια ελευθερία. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν παράπονα. Υπάρχει το plan free day. Υπάρχει και αυτό, ναι. Αυτό νομίζω είναι καλύτερη μέρα. τώρα θέλω να ρωτήσω τι είναι η χοληστερόλη και πώς παράγεται στον οργανισμό και πώς φυσικά μεταφέρεται. Η χοληστερόλη είναι ένα φυσικό συστατικό του οργανισμού μας και το χρησιμοποιεί σαν δομικό υλικό. Είναι απαραίτητο για τη σύνθεση πολλών ορμονών, όπως είναι η κορτιζόνη, τα εστρογόνα, η τεστοστερόνη. Και επίσης ήθελα να πω ότι είναι και ένα από τα παράγωγα της 7-διυδροχοληστερόλης, η οποία μετατρέπεται σε βιταμίνη D με την έκθεσή μας στο ηλιακό φως. Και είναι, ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντική η βιταμίνη D για την ανάπτυξη των οστών και την προάσπιση του οργανισμού μας στο αμυντικό του σύστημα. Ένας άνθρωπος για να ζήσει, όπως καταλαβαίνουμε, πρέπει υποχρεωτικά να έχει χοληστερόλη στο αίμα του. Από εκεί και πέρα, η χοληστερόλη, κατά το μεγαλύτερο μέρος, κατά τα 2/3 δηλαδή, παράγεται στο ύπαρ. Και το μικρότερο ποσοστό, το 1/3, είναι εξωγενούς προέλευσης, προέρχεται δηλαδή από τη διατροφή. Η χοληστερόνη όμως, όντας λιπαρή ουσία, δεν αναμειγνύεται με το αίμα. Και έτσι για να μεταφερθεί, προσκολάται πάνω σε πρωτεΐνες. Τώρα θα μου πεις γιατί μου τα λες όλα αυτά. Θέλω να καταλήξω στο τι είναι καλή και στο τι είναι κακή χοληστερίνη. Η χοληστερόνη λοιπόν προσκολάται πάνω στις πρωτεΐνες και έτσι δημιουργείται λιποπρωτεΐνη. Υπάρχει λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας, η LDL, η οποία είναι γνωστή και ως κακή χοληστερίνη, και λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας, HDL, γνωστή και ως καλή χοληστερίνη. Η χαμηλής πυκνότητας, η κακή δηλαδή, η LDL, μεταφέρει τη χοληστερόλη από το ύπαρ στους ιστούς και αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 70% της χοληστερόλης του αίματος. Ενώ η HDL, η καλή χοληστερίνη, μεταφέρει τη χοληστερόλη από τους ιστούς στο ύπαρ για αποβολή όμως. Ενώ η άλλη βοηθάει στην εναπόθεση της χοληστερίνης μέσα στους ιστούς. Με καλύψετε, γιατί θα σας ρωτήσω και ποια είναι η διαφορά μεταξύ της καλής και της κακής χοληστερίνης. Ναι. Τώρα θέλω να μου πείτε τι ακριβώς είναι η αθυρωματική πλάκα, γιατί το ακούμε και αυτό συχνά. Ναι. Λοιπόν, η αθυρωματική πλάκα. Όταν, για παράδειγμα, έχουμε μια αρτηρία στην οποία για κάποιο λόγο έχει επέλθει μια βλάβη, τότε δημιουργούνται κάποια μακροφάγα κύτταρα, τα οποία τρέφονται με την περίσσια χοληστερίνη, με την περίσσια κακή χοληστερίνη, την LDL, και έτσι δημιουργούνται κάποια αφρώδη κύτταρα, τα οποία δημιουργούν γραμμώσεις πάνω στην αρτηρία και κάνουν την αρτηριοσκλήρινση. Εκεί πέρα εναποτίθεται και το ασβέστιο και δημιουργείται μια εύθραστη πλάκα, η αθυρωματική πλάκα. Μάλιστα. Νομίζω εσείς ήταν πιο προς τον επιστημονικό... Να το πούμε πιο απλά. Ναι, θα λίγο πιο απλά. Όταν υπάρχει περίσσια χοληστερίνη στον οργανισμό... Ναι. Περίσσια κακής όμως, γιατί είπαμε ότι... Την καλή τι θέλουμε. Την καλή τι θέλουμε, γιατί οδηγεί τη χοληστερίνη σε αποβολή. Ωραία. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή σε περίσσια η κακή, τότε δημιουργεί, πες κάτι, συνδέσμους, οι οποίοι πάνε και εναποτίθενται πάνω στις αρτηρίες. Και εκεί πέρα, σκέψου το σαν φελιζόλ, πώς να το πω. Δημιουργείται κάτι σαν φελιζόλ, το οποίο βοηθάει, επειδή δεν είναι λίο, είναι ανώμαλο, βοηθάει να προσκολάται πάνω και το ασβέστιο και έτσι δημιουργείται και η αθυρωματική πλάκα. Το είπα λίγο πιο απλά. Νομίζω ναι, εντάξει. Θα τώρα θα ήθελα να μου πείτε λίγο ποιες είναι οι επιθυμητές τιμές χοληστερίνης. Ναι. Και μετά θα σας ρωτήσω και ποια είναι, πώς γίνεται η διάγνωση και ποια είναι η σωστή προετοιμασία για να κάνουν τις εξετάσεις. Όχι, εντάξει, το έχουμε. Λοιπόν, η ολική χοληστερίνη πρέπει να είναι περίπου στα 200 μιλιγκράμμ. Η LDL, η κακή, πρέπει να είναι το πολύ πολύ μέχρι 160. Και η καλή χοληστερίνη θέλουμε να είναι πάνω από 45. Τώρα, η αυξημένη χοληστερίνη, όπως όλοι γνωρίζουμε, μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με αιματολογικό έλεγχο, ο οποίος μετά τα 40 πρέπει να γίνεται όλο και πιο συχνά.
Αν βρεθεί υψηλή χοληστερόλη, πρέπει να γίνεται δίαιτα σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού και μετά από 3 μήνες ο έλεγχος να επαναληφθεί. Αν όμως ο ασθενής παίρνει κάποιο φάρμακο για τη χοληστερίνη, τότε θα πρέπει να κάνει εξετάσεις κάθε μήνα, πρώτον για να δει εάν το φάρμακο τον βοηθάει και δεύτερον να ελέγξει αν ανεβαίνουν τα υπατικά ένζυμα. Τώρα για να κάνει κάποιος τις εξετάσεις αίματος δεν χρειάζεται να έχει άδειο στομάχι. Υπάρχουν μερικοί φυσικά που ισχυρίζονται ακόμα το αντίθετο, αλλά είτε κανείς είναι νηστικός είτε όχι, τα επίπεδα και της καλής και της κακής χοληστερίνης δεν διαφέρουν. Και μάλιστα μια έρευνα είχε δείξει μια εξέταση 6 ώρες μετά το φαγητό και μια εξέταση που ήταν μετά από πολύ ωρινιστία είχε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή για να πας να κάνεις εξετάσεις αίματος για χοληστερίνη να είσαι νηστικός ή να μην έχεις πιει ούτε καφέ, που απαγορεύουν και το καφέ. Δηλαδή εγώ αν την προηγούμενη μέρα φάω 2 αυγά δεν θα επηρεάσει? Όχι, κανονικά αυτό που θέλουμε να δούμε είναι καθημερινά έχεις μια διατροφή, ωραία, και εσύ θέλεις να την αλλάξεις μέσα σε μια μέρα για να δείξει κάτι καλό. Δεν θα το κάνεις αυτό. Καταρχήν θέλουμε να δούμε τι κάνεις σε όλη σου τη ζωή. Και δεν αλλάζει και μέσα σε μια μέρα. Και το βάρος, ας πούμε, που μεταβάλλεται μέσα σε μια μέρα είναι αυξομοιώσεις στα υγρά του σώματος. Δεν γίνονται αυτές οι αλλαγές άμεσα. Μάλιστα. Είπατε κάποια στιγμή για τα υπατικά ένζημα. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε τι είναι? Τα υπατικά ένζημα επηρεάζονται πολλές φορές από τα φάρμακα που παίρνουμε και από άλλα. Είναι αυτά που βλέπετε τα παράξενα, τα σγκότ, σε εξετάσεις αίματος, στις βιοχημικές. Αυτά τα αξιολογεί ο γιατρός και από εκεί και πέρα, άμα υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικό με τη διατροφή, συμβουλεύει τον ασθενή του να απευθυνθεί σε διαιτολόγο. Ωραία, φτάσαμε στο σημείο που έχει διαγνωστεί ότι έχουμε αυξημένη χοληστερόλη. Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση όταν διαγνωστεί, φάρμακα ή διατροφή? Η σωστή σειρά για κάποιον που δεν είναι βιαστικός και που δεν βαριέται είναι πρώτα να κάνει δίαιτα, σωστή διατροφή και αν δεν υπάρχουν αποτελέσματα να ακολουθήσει και η φαρμακευτική αγωγή. Εάν όμως κάποιος έχει στεφανιαία νόσο, περνάει αμέσως το φάρμακο, δεν περιμένουμε τη δίαιτα και έχει αποδειχτεί μάλιστα ότι στην οξία φάση του εμφράγματος τα φάρμακα αυτά που δίδονται βοηθάνε και μειώνουν τη θνησιμότητα. Ο ορμόμενος που είπατε για τη στεφανιαία νόσο, η χοληστερίνη κατηγορείται πολλές φορές για την πρόκληση στεφανιαίας νόσου. Ποιοι είναι γενικά οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή της και ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που είναι συνυφασμένοι με τη διατροφή? Ναι, τα υψηλά επίπεδα χοληστερίνης μπορούν να θεωρηθούν βασικός παράγοντας κινδύνου και ίσως και ο κυριότερος για καρδιακιακά νοσήματα. Παράγοντες άλλοι που συμβάλλουν σε αυτό είναι η ηλικία. Οι άντρες δηλαδή μετά από 45 ετών και οι γυναίκες μετά τα 55 είναι σε πιο επικίνδυνη ηλικία για να πάθουν κάτι τέτοιο. Το κάπνισμα, η αρτηριακή πίεση όταν είναι αυξημένη, χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και αυτά επηρεάζουν και το σωματικό βάρος φυσικά θέλουμε να είναι σε φυσιολογικά επίπεδα και το ζάχαρο και η κληρονομικότητα. Μετά, παράγοντες κινδύνου που είναι συνυφασμένοι με τη διατροφή είναι η χαμηλή κατανάλωση ωμέγα 3 λιπαρών οξέων, τα οποία τα συναντάμε πολύ εύκολα στα ψάρια, στις σαρδέλες. 2 φορές τη βδομάδα να τρως σαρδελίτσα, καλύπτεις τα ωμέγα 3 σου. Μετά, χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, υψηλή κατανάλωση αλκοόλ και αλατιού. Τρώγοντας πιο ισορροπημένα και ακολουθώντας το μεσογειακό τρόπο διατροφής, μπορούμε να μειώσουμε έως και 10% τη χοληστερόλη. Μείωση της χοληστερόλης περίπου κατά 1% μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ενδεχομένου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου κατά 2%. Είναι νομίζω σημαντικό το ποσοστό. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε σε ποια τρόφιμα υπάρχει χοληστερόλη και ποια είναι τα τρόφιμα με την υψηλότερη τιμή χοληστερόλης. Η χοληστερόλη απαντάται σε πολύ μικρό ποσοστό σε τρόφιμα φυτικής προελεύσεως και άρα συστάσεις του τύπου μη τρώω την μπανάνα γιατί θα πάθετε χοληστερίνη είναι εντελώς άτοπες. Τροφές υψηλής περιεκτικότητας είναι κυρίως τα εντόστια, τα αυγά, το κόκκινο κρέας, τα θαλασσινά,
και το βούτυρο. Υπάρχουν και τρόφιμα, γενικά, τώρα που είπατε βούτυρο, έχουν γίνει διάφορα σκευάσματα που λένε ότι με το συγκεκριμένο βούτυρο μειώνει τη χοληστερίνη, αυξάνει την καλή χοληστερίνη και διάφορα σκευάσματα, γιαούρτια, μεγαλοστοκομικά προϊόντα. Αυτό πόσο θεωρείτε ότι βοηθούν ή όχι? Ναι, για αυτά, είναι ένας μύθος. Αυτά είναι μια μεγάλη ιστορία. Αυτά τα τρόφιμα, ας πούμε οι μαργαρίνες, έχουν μέσα φυτοστερόλες. Οι φυτοστερόλες είναι αυτές οι οποίες βοηθούν στη μείωση της κακής χοληστερίνης. Δεν επηρεάζουν καθόλου την καλή, αλλά βοηθούν στη μείωση της κακής. Το θέμα αυτό είναι, το έχω και σκοπό να το αναφέρω αργότερα και να το αναπτύξω περισσότερο, αλλά ας το πούμε τώρα που το ρώτησες. Πάμε κόντρα τώρα το βούτυρο, το οποίο είναι κάτι τελείως αγνό και φυσικό, γιατί παρασκευάζεται από τι? Από γάλα. Και για την ακρίβεια, προκύπτει από την ανατάραξη νοπού ή παλαιού γάλακτος και έχει λίπος, αρκετό λίπος. Και μετά έχει και τα κορεσμένα λιπαρά, τα κακά λιπαρά που δεν τα θέλουμε γιατί αυξάνουν τη χοληστερίνη. Και με βάση αυτό κινήθηκαν οι βιομηχανίες τροφίμων να φτιάξουν τις μαργαρίνες, οι οποίες... από τις οποίες τα κορεσμένα λιπαρά τα αφαιρέσαν από τα φυτικά έλαια και βάλανε μέσα και τις φυτικές στερόλες για να βοηθήσουν στη μείωση της χοληστερίνης. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτό είναι κάτι τελείως επεξεργασμένο. Υπάρχουν πολλές επεξεργασίες πάνω στο βιτάμ για να φτάσει στη μορφή που είναι. Σκέψου δηλαδή το λάδι, να το βλέπεις μια πλάκα μετά. Η γνώμη μου είναι ότι άμα παρακολουθείτε ο άνθρωπος από έναν γιατρό και από έναν διαιτολόγο, ο οποίος του κάνει τη διατροφή του και το διαιτολόγιο του καθημερινά, δεν θα του απαγόρευα το βούτυρο. Θα προτιμούσα να του βάλω το βούτυρο, που ξέρω τι είναι, και να αποφύγω τη μαργαρίνη. Αλλά θα του το έβαζα σε ποσότητες επιτρεπτές για την πάθησή του. Μάλιστα. Θα σας σταματήσω λίγο να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί και το σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα ξανά είμαστε εδώ κοντά σας. Πυρέσα στάχτη, σολώνοντα βάλα. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων. Κοντά μας η κυρία Μαγδαληνή Πιπέκη, που θυμίζω διατροφολόγος διαιτολόγος. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2313-022-040, στο email radio@eoelas.org και σελίδα στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Λοιπόν, κυρία Πιπέκη, είχαμε μείνει και λέγαμε γενικά για τη χοληστερόλη. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο, επηρεάζει η χοληστερόλη την τροφή, μάλλον η χοληστερόλη της τροφής επηρεάζει τη χοληστερόλη του αίματος, να το θέσω πιο σωστά. Ναι, η χοληστερόλη, η χοληστερίνη της τροφής δεν επηρεάζει τη χοληστερόλη του αίματος στο βαθμό που πιστεύαμε παλαιότερα. Έχουν καταλήξει και έχει αποδειχτεί ότι άλλου είδους λίπη, όπως για παράδειγμα τα κορεσμένα ή τα τρανς λιπαρά, για τα οποία θα πούμε στη συνέχεια, επηρεάζουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τη χοληστερόλη του οργανισμού μας. Η συχνότητα τώρα και η ποσότητα των γευμάτων επηρεάζει στην αύξηση της χοληστερίνης? Ναι, και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Η ολική και κακή χοληστερίνη μέσα στο αίμα μειώνονται σημαντικά σε αυτούς που τρώνε συχνά τακτικά γεύματα, δηλαδή κανονικά πρέπει να τρώμε 3 κυρίως γεύματα και 3 σνακ. Και υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε μόνο 2 γεύματα τη μέρα. Και σε μια έρευνα βρέθηκε ότι η συγκέντρωση της ολικής και της κακής χοληστερόλης μέσα στο αίμα ήταν κατά 5% χαμηλότερη σε αυτούς που έτρωγαν περισσότερο από 6 φορές τη μέρα, σε σχέση με αυτούς που έτρωγαν μόνο 2 φορές τη μέρα. Ανεξάρτητα από το πόσο παχύς ήταν κάποιος, από το άμα ασκούτανε ή όχι, άμα κάπνιζε και το είδος διατροφής που είχε, η χοληστερίνη του, επειδή έτρωγε πιο συχνά, ήταν μειωμένη. Και εκείνο το οποίο είναι εκπληκτικό, είναι ότι φυσιολογικά κιόλας, έτσι δεν είναι? Άμα τρως 6 γεύματα, 3 κυρίως, και 6 και 3 σνακ ημερησίως, λαμβάνεις περισσότερες θερμίδες. Και αυτοί που τρώνε 2 μόνο, λαμβάνουν λιγότερες. Παρόλα αυτά όμως πάλι
εκείνοι που τρώγανε περισσότερες φορές και περισσότερες θερμίδες είχαν χαμηλότερη χοληστερίνη. Ποια είναι τώρα τα φυσιολογικά επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα και πώς η κατανάλωση χοληστερίνης από τη διατροφή επιτρέπεται? Η σύσταση για το ανώτερο όριο πρόσληψης της διατροφικής χοληστερόλης σε άτομα με κανονικά επίπεδα όμως, της LDL τονίζω, είναι περίπου 300 mg ημερησίως. Τα άτομα με υψηλή χοληστερίνη, LDL, την κακή, με διαβήτη ή καρδιακή πάθηση, πρέπει να προσλαμβάνουν λιγότερο από 200 mg χοληστερόλης από τη διατροφή τους κάθε μέρα. Και αυτό πάλι έτσι είπαμε ότι είναι παλαιότεροι ισχυρισμοί, αλλά δεν μπορεί αυθαίρετα ένας διαιτολόγος να πει φάε, δεν σε πειράζει. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η διατροφική παρέμβαση όταν κάποιος έχει υψηλή χοληστερόλη. Ναι, σαν διαιτολόγοι... Και ποια τρόφιμα φυσικά βοηθούν στη μείωσή της. Ναι, σαν διαιτολόγοι σε αυτό που θα παρέμβουμε πρώτα είναι στην απώλεια βάρους άμα χρειάζεται. Γιατί η παχυσαρκία αυξάνει και την LDL χοληστερόλη και μειώνει την καλή χοληστερόλη. Έτσι η απώλεια επιπλέον βάρους και ιδιαίτερα του λίπους της κοιλιάς, το οποίο φέρνει πολλά προβλήματα, επιφέρει και αύξηση της καλής χοληστερόλης. Τα μονοακόρεστα λίπη στη διατροφή, τα οποία περιέχονται γενικά στα φυτικά λάδια, είναι καλύτεροι εκπρόσωποι των μονοακόριστων, με πρωταγωνιστή το λάδι ελιάς, το οποίο είναι απαραίτητο συστατικό της μεσογειακής δίαιτας, προτείνουμε να κυριαρχεί σε ένα διαιτολόγιο που θέλουμε να μειώσουμε τη χοληστερίνη. Μετά η αποφυγή των τρανς λιπαρών. Σε οποιοδήποτε, για να ξέρουμε τι είναι τα τρανς λιπαρά, υπάρχουν και στη φύση και υπάρχουν και από βιοχημική επεξεργασία τροφίμων. Γενικά, ό,τι αναγράφει πάνω στη διατροφική ετικέτα ότι υπάρχει μερικώς υδρογονωμένα φυτικά έλαια, αυτό περιέχει τρανς λιπαρά. Και αυτά είναι που πρέπει να αποφεύγουμε σε μια διατροφή που θέλουμε να μειώσουμε τη χοληστερόλη. Γιατί η αποφυγή των τρανς λοιπόν δεν επιφέρει μόνο αύξηση της καλής χοληστερίνης, αλλά ελαττώνει εντυπωσιακά και την κακή χοληστερίνη. Μετά προσθέτουμε φυτικές ίνες στο διαιτολόγιο, πολλοί είναι αυτοί που δεν καταναλώνουν. Εμπλουτίζουμε το διαιτολόγιο με φρούτα, λαχανικά και γενικότερα φυτικά προϊόντα όπως η βρώμη, που είναι μια άρεστη πηγή διαλυτής ίνας, το ρύζι, το κριθάρι, τα μπιζέλια, τα όσπρια, ορισμένοι ξηροί καρποί. Καλό είναι, υπό περιορισμούς βέβαια, περίπου μισό με ένα ποτήρι κρασί κόκκινο την ημέρα, το οποίο έχει μέσα και πολλά αντιοξειδωτικά, αποτελεί ένα πρόσθετο όπλο για να μειώσουμε τη χοληστερίνη και να αυξήσουμε τη καλή. Και σε μια έρευνα που είχε γίνει, τα αμύγδαλα έδειξε ότι άμα καταναλώνονται περίπου 74 γραμμάρια ημερησίως, αλλά φυσικά υπό επίβλεψη, γιατί και αυτά έχουν πολλές θερμίδες, είχαν μειώσει τη χοληστερόλη σε ένα μήνα κιόλας 10%. Μετά έχουμε τις φυτικές θερόλες, τις οποίες αναφέραμε και πριν. Πολλά τρόφιμα εμπλουτίζονται με φυτικές θερόλες. Έχουμε τις μαργαρίνες, υπάρχουν και σοκολάτες. Κυκλοφορούν και ψωμιά εμπλουτισμένα με φυτικές θερόλες, τα οποία πράγματι βοηθάνε στη μείωση της χοληστερίνης. Υπάρχουν φυσικά και σε τρόφιμα όπως λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς, αλλά δεν είναι εντυπωσιακές οι ποσότητες που περιέχουν και δεν έχουμε και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα από τις πρόσθετες φυτοστερόλες που εμπλουτίζονται στη πορεία βιοχημικά. Άλλη ερώτηση. Έχω πολλές, μην αγχώνεστε. Η HDL τώρα βοηθάει στην απομάκρυνση της LDL χοληστερίνης. Ποιοι είναι οι τρόποι αύξησης HDL? Λοιπόν, αυτό το HDL είναι λίγο δύσκολο, καλά η γλώσσα σου. Η HDL είναι η μοναδική ουσία στον οργανισμό μας που μπορεί να πάρει τη χοληστερόλη από την αθυρωματική πλάκα που προηγουμένως είπαμε και να την πάει πίσω στο σηκώτη που θα καταβολιστεί, θα αποβληθεί. Για το λόγο αυτό, η HDL πρέπει να είναι υψηλή, λειτουργεί δηλαδή σαν σκούπα που καθαρίζει. Έχει αποδειχτεί
ότι η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας μέσα από γρήγορο βάδισμα ή κολύμπι, ό,τι αρέσει στο καθένα, ποδήλατο, για 30 λεπτά την ημέρα και για 5 μέρες την εβδομάδα τουλάχιστον, είναι ικανά να αυξήσουν την HDL χοληστερόλη. Και επίσης διατροφικά βοηθάει πάρα πολύ το να περιέχονται στις τροφές μονοακόριστα λιπαρά οξέα. Κύριος εκπρόσωπος είναι, να πούμε κάτι απλό, μη σας τρέχουμε για αβοκάντο και διάφορα, το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο που είναι απαραίτητο και βοηθάει πάρα πολύ. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα ποια είναι η σχέση των τρανς λιπαρών και της χοληστερόλης. Σας βάζω δύσκολο, δεν νομίζω. Όχι. Λοιπόν, πολλές μελέτες έχουν γίνει πάνω σε αυτό για να ελεγχθούν ποιες είναι οι επιπτώσεις των τρανς λιπαρών οξέων στην υγεία. Γενικά, ευρήματα μελετών δείχνουν ότι μειώνουν τα επίπεδα της καλής χοληστερόλης, κάτι που δεν το θέλουμε καθόλου, και αυξάνουν επίσης και τα επίπεδα της κακής. Δηλαδή, τα κάνουν όλα άνω κάτω. Και τα τριγλυκερίδια, να συμπληρώσω, αν και δεν τα αναλύουμε σήμερα. Και όλοι αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγκιακά νοσήματα. Έρευνες επίσης έχουν δείξει ότι η κατανάλωση των τρανς λιπαρών από φαγητά όπως τηγανιτά, μπισκότα, γλυκά, κράκερ, έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις στα αγγεία μας και αυξάνουν το κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου περισσότερο από ότι την απαγορευμένη τόσα χρόνια κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών που περιέχονται στο βούτυρο, στο κρέας και στα γαλακτοκομικά. Ωραία. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε πού βρίσκονται τα τρανς λιπαρά. Ναι, σχεδόν σε όλες, μα σε όλες τις επεξεργασμένες τροφές. Από τα πατατάκια, τα popcorn, τα κέικ, μέχρι τις παναρισμένες κοτομπουκές που βρίσκονται στο καταψύχτη. Και είναι το πιο εύκολο, είναι να διαβάσει και τη διατροφική ετικέτα, αν και πλέον στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει γίνει υποχρεωτικό να αναγράφονται τα τρανς λιπαρά, αλλά όταν αναγράφεται στη διατροφική ετικέτα ότι υπάρχουν μερικώς υδρογονωμένα λιπαρά, σημαίνει ότι περιέχονται μέσα και κάποια ποσοστά τρανς λιπαρών οξέων. Τα τρανς λιπαρά, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία, θα πρέπει να είναι λιγότερο από 2 γραμμάρια περίπου την ημέρα. Για να ξέρουμε, δηλαδή, κοιτάζοντας και τη διατροφική ετικέτα, να υπολογίζουμε μέσα στην ημέρα μας πόσα τρανς λιπαρά καταναλώνουμε. Υπάρχουν τώρα τρανς λιπαρά που βρίσκονται στη φύση και έχουν τις ίδιες επιπτώσεις στην υγεία. Ναι, υπάρχουν τρανς λιπαρά τα οποία βρίσκονται στη φύση και προκύπτουν από την επίδραση ορισμένων μικροβίων μέσα στο στομάχι των ζώων. Και έτσι, με την επίδραση αυτών των μικροβίων, ένα μέρος του λίπους, της τροφής που καταναλώνουν, ας πούμε, και ένα μέρος του λίπους μετατρέπεται σε τρανς λιπαρά. Και αυτά είναι τα τρανς λιπαρά που περιέχονται στα γαλακτοκομικά και στα κρέατα και σε αυτά. Αλλά είναι διαφορετικά μόρια. Είναι μόρια που συντίθονται από τη φύση. Δεν είναι μόρια που συντίθονται βιοχημικά και με επεξεργασίες. Και γι' αυτό φαίνεται πως ταιριάζουν στον τρόπο λειτουργίας του σώματος και δεν προκαλούν τα ίδια προβλήματα. Τώρα, θέλετε να πούμε πιο συγκεκριμένα πώς επεξεργάζονται τα τρανς λιπαρά? Ναι, γιατί όχι. Βιομηχανικά. Τι γίνεται ακριβώς? Γίνεται επεξεργασία που περιλαμβάνει τη θέρμανση των φυτικών ελαίων με παρουσία υδρογόνου. Και αυτή η διαδικασία τους προσδίδει τη στερεά και παχύρευστη μορφή που έχει η μαργαρίνη, το βιτάμ. Και επίσης κατά το τηγάνισμα των ελαίων σε υψηλές θερμοκρασίες, και εκεί έχουμε τρανς λιπαρά τα οποία σχηματίζονται από θερμική επεξεργασία. Έτσι δεν είναι φυσικά λιπαρά να πεις ότι δεν πειράζουν τον άνθρωπο. Μετά από αυτήν την διαδικασία της υδρογόνωσης τώρα, για να γίνει σκληρή η μαργαρίνη, όσο πιο σκληρή γίνεται, τόσο περισσότερα τρανς λιπαρά έχει. Θα πρέπει να ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία, η οποία ονομάζεται διεστερεοποίηση, και με αυτήν γίνεται η αφαίρεση των τρανς λιπαρών. Και έτσι έχουμε μικρότερη ποσότητα. Άμα δεις,
Δηλαδή έχουν και ποσοστά κάτω από 0,5 μέσα σε μια μαργαρίνη. Τελικά, κυρία Πιπέκη, αν κάποιος έχει αυξημένη χοληστερίνη, μπορεί να τρώει αυγά και γαρίδες? Ναι. Το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς από το 2007 απέσυρε αυτή τη συμβουλή που έλεγε, που έδινε περιορισμό στην κατανάλωση αυγών και οπωσδήποτε λιγότερα από 3 αυγά εβδομαδιαίως. Αυτό που δήλωσαν είναι ότι σημαντικότερο ένοχο στην πρόκληση προβλημάτων υγείας αποτελεί η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η έλλειψη επαρκούς σωματικής άσκησης, και αυτά όλα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα λιπίδια που κυκλοφορούν στο αίμα μας, όπως είναι και η χοληστερίνη. Από αυτά τα στοιχεία λοιπόν, τα αυγά προκαλούν σίγουρα ενδιαφέρον, γιατί είναι όντως υψηλά σε χοληστερίνη. Και είναι γεγονός ότι η αύξηση της διατροφικής πρόσληψης κορεσμένων λοιπόν είναι σημαντικότατος αρνητικός παράγοντας στο μεταβολισμό της χοληστερόλης. Τώρα, άμα κάποιος παρακολουθείτε από διαιτολόγο και από γιατρό, μπορεί πολύ άνετα να προσθέσει, μειώνοντας από άλλες πηγές τη χοληστερίνη του, να προσθέσει μέσα και ένα αυγό ή οτιδήποτε άλλο τρόφιμο είναι υψηλή χοληστερίνη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αποφεύγει συνήθως πάντα όλες τις τροφές που είναι υψηλές σε χοληστερίνη. Μάλιστα. Έχω μια ερώτηση από το κοινό. Και ρωτάνε πόσο βοηθάει η νηστεία. Ναι. Ειδικά αυτή η νηστεία, η μεγάλη σαρακοστή. Σε αυτή τη νηστεία όλοι καταλαβαίνουμε ότι το λάδι μας είναι περιορισμένο. Γενικά τα λιπαρά μας, τα τηγανιτά μας, όλα είναι περιορισμένα. Οι πηγές των κορεσμένων λιπαρών που βρίσκονται σε ζωικά τρόφιμα κυρίως και γαλακτοκομικά είναι απαγορευμένες στην νηστεία. Επομένως, είναι ό,τι καλύτερο για τη χοληστερίνη μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και περίπτωση να τη δεις αυξημένη, αλλά δεν έχει σχέση με τη διατροφή. Θα πρέπει να το ψάξεις διαφορετικά, δηλαδή και το στρες αυξάνει τη χοληστερίνη και παράγοντες που είναι κληρονομικοί. Η διατροφή, τώρα που είναι μέσα στην νηστεία, ο τύπος της διατροφής που γίνεται, αποκλείεται να αυξάνει τη χοληστερίνη. Και τα θαλασσινά δηλαδή, που έχουν χοληστερίνη, οι γαρίδες, δεν έχουν και υψηλή, αλλά έχουν και αυτά χοληστερίνη, καταναλώνονται σπανίως. Είναι αλάδωτοι. Καταναλώνονται μόνο το Σαββατοκύριακο. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Άρα είναι μύθος αυτό που λένε. Ότι με νηστεία δεν μπορούν να κάνουν διαιτολόγοι, δεν μπορούν να κάνουν διατροφές και όλο. Ναι, εγώ πιστεύω ότι η νηστεία προσφέρει πάρα πολλά στον άνθρωπο. Και αυτές οι αποτοξινώσεις που ακόμα ψάχνουν, πιστεύω ότι έμεσα προσφέρονται μέσα από την νηστεία. Δηλαδή, από εκεί που τρως ό,τι θέλεις, μετά σταματάς και περιορίζεις σε κάποια τρόφιμα. Αυτό κάνει καλό στον οργανισμό σου. Αυτό είναι ουσιαστική αποτοξίνωση. Ουσιαστικά και μεσογειακή διατροφή δεν βασίζεται πάνω σου ουσιαστικά στην νηστεία. Γιατί ως παλιότερα οι οικογένειες έτρωγαν κρέας μία φορά την εβδομάδα. Και τώρα γενικά τρώμε κάθε μέρα κρέας. Ναι, και αυτό, να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ συναντάω έξω. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι αρχίζουν και καταναλώνουν διάφορα ξενόφερτα πράγματα περισσότερο, τα οποία τους εντυπωσιάζουν με τα αποτελέσματα που έχουν. Και μάλιστα θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι τα περισσότερα από αυτά, τα ξενόφερτα, δεν θέλω να πω κάποια συγκεκριμένα τώρα, είναι άλλο θέμα αυτό, δεν στηρίζονται σε βάσιμες μελέτες. Δηλαδή, έχουν μελετηθεί, ας πούμε, σε πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Και δεν μπορείς να πεις ότι όντως βοηθάνε. Τώρα τι να προτιμείς κάποιος με ψηλή χοληστερίνη, βούτυρο ή μαργαρίνη? Ναι, ειδικά αυτό, με αυτά τα που διαφημίζουν κάποιες μαργαρίνες, κάποια βούτυρα που ρίχνουν. Ναι, που ρίχνουν τη χοληστερίνη. Αυτά που ρίχνουν τη χοληστερίνη είναι αυτά που είναι και εμπλουτισμένα με φυτικές στερόλες. Και υπάρχουν και άλλα τρόφιμα, δεν χρειάζεται κάποιος να καταφύγει μόνο στο Βιτάμ, ας πούμε, εμπλουτισμένο με φυτική στερόλη. Ξέρουμε και κάποιο πολύ διαφημιζόμενο. Για μένα καλύτερα είναι να περιορίσει
τις πηγές των κορεσμένων λιπαρών που, όπως προείπαμε, είναι τα πολλά τηγανιτά, τα πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα, τα πολλά γαλακτοκομικά που άμα τρως φυσιολογικά είναι κάτι που ο οργανισμός σου μπορεί να το δεχτεί. Δεν είπαμε να πίνεις ένα λίτρο γάλα πλήρες την ημέρα, είπαμε να πίνεις ένα ποτήρι. Αυτό δεν νομίζω ότι θα σε πειράξει. Και καλύτερα είναι να φας φρέσκο βούτυρο αγνό παρά να φας κάτι επεξεργασμένο. Δεν θα φας 4 κουταλιά της σούπας, θα φας ένα κουταλάκι του γλυκού. Και να μην λέμε ονομασίες. Και το βιτάμ τη μαργαρίνη, την οποία είναι πλουτισμένη με φυτικές στερόλες, και αυτήν σε υψηλές ποσότητες, άμα τη φας, δεν θα σου κάνει καλό, δεν θα σου προσφέρει τίποτα παραπάνω. Και ούτε είναι για χόρταση. Δηλαδή, πάμε στα προϊόντα light, που λέει κάποιος light είναι, μπορώ να φάω όσο θέλω. Και μάλιστα γι' αυτό κατηγορούνται και περισσότερες φορές ότι αντί να δυνατίζει κάποιος με τα light, παχαίνει. Έχει γίνει και αυτό θέμα. Θα θέλω λοιπόν να μου πείτε και για τη στέβια. Γιατί πια έχουν βγει πάρα πολλά ειδικά αναψυχτικά που λένε ότι δεν έχουν ζάχαρη, έχουν στέβια. Η στέβια κατά πόσο επιτρέπεται στην κατανάλωση? Ναι. Υπάρχουν μελέτες? Υπάρχουν μελέτες για τη στέβια, ναι. Η στέβια είναι ένα φυσικό γλυκαντικό, το οποίο υπάρχει λόγος να χρησιμοποιηθεί κατ' εμού μόνο από τους διαβητικούς, από αυτούς που έχουν πρόβλημα με τη ζάχαρη. Και αυτό γιατί δεν έχει θερμίδες και δεν μεταβολίζεται από τον οργανισμό και έτσι δεν αναγνωρίζεται, ας πούμε, σαν κάτι με υψηλό γλυκαιμικό δείχτη για να αυξηθεί το ζάχαρο στο αίμα. Από εκεί και πέρα, κάποιος που απλά θέλει να προσέξει τη διατροφή του, εντάξει, μπορεί να καταναλώνει και προϊόντα με στέβια, αλλά ποτέ δεν χρειάζονται υπερβολές. Και οι πολλές υπερβολές και η αποβυχή της ζάχαρης και των γλυκών και αυτά μετά δημιουργούν άλλα προβλήματα βαθύτερα και ψυχολογικά περισσότερο, θα έλεγα. Δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε σε υπερβολές για μια δίαιτα. Πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο θα μπορούμε να το διατηρήσουμε μια ζωή. Και κάτι που είναι επεξεργασμένο πάλι, δεν το θέλουμε. Με τα γαλακτοκομικά, εκεί τι γίνεται, να προτιμάμε χαμηλά λιπαρά ή πλήρες? Δηλαδή, αν πιούμε ένα ποτήρι γάλα, να είναι πλήρες ή light? Εγώ προσωπικά, το χαμηλότερο που βάζω σε λιπαρά στο γάλα είναι 1,5%. Και αυτό το κάνω άμα θεωρώ, ας πούμε, επιτακτική τη μείωση των θερμίδων. Κατά τα άλλα, μπορεί να ξεκινήσω με light προϊόντα και μετά να πάω στα ολόπαχα, όπως και για το κασέρι το λέω αυτό, και για το γάλα και για το βούτυρο που ανέφερα πριν, ή να ξεκινήσω αντίστροφα. Δηλαδή να ξεκινήσω κατευθείαν από τα full fat και μετά να πάω στα light. Και αυτό δεν μου έχει χρειαστεί ποτέ, να πω την αλήθεια. Εγώ ερώτησα, Κροματή, το ζάχαρο αυξάνει τη χοληστερίνη? Είναι... Συνήθως πάνε μαζί. Και γι' αυτό δεν φταίει το ζάχαρο. Φταίει συνήθως το κοιλιακό λίπος. Άμα έχουμε κοιλιακό λίπος, αποκτάμε σχεδόν τα πάντα όλα από παθολογικές καταστάσεις. Και το ζάχαρο ανεβαίνει, και η χοληστερίνη ανεβαίνουν, και τα τριγλυκερίδια. Η λύση, καλός ή κακός, είναι να μπεις στο καλούπι της διατροφής και να αποκτήσεις καλύτερες διατροφικές συνήθειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα, κύριε Πιπέκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά μας λύσατε πάρα πολλές απορίες που έπρεπε να διερευνηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας αφήνω σε καλά χέρια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. All in me.